Ένα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι εβδομαδιαίως, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία. Η απόφαση για δύο self-test που έπρεπε να κάνουν εργαζόμενοι εβδομαδιαίως είχε προκαλέσει αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου το προηγούμενο διάστημα, καθώς το ένα τεστ θα τα επιβάρυνε τους εργοδότες. Ναι, υπήρξε αρχικά μια ευνηδιαστική απόφαση που επιβάρυνε το ένα από τα δύο self-test έπρεπε να επιβαρύνει τον εργοδότη. Αντιδράσανε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και εμείς, φυσικά ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών. Ευτυχώς άλλαξε αυτή η απόφαση. Και πλέον θα χορηγείται ένα self-test δωρεάν από το κράτος ανά εβδομάδα. Η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα είναι αυξημένη μία εβδομάδα μετά την άρση των περιορισμών μετακίνησης αλλά και του click inside, η οποία μάλιστα αναμένεται να αυξηθεί με την αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Άγγελος Καπετάνης. Η κίνηση σίγουρα γίνεται απροβλημάτιστα μέσα στα καταστήματα, φυσικά πάντα με τον περιορισμό των ατόμων, αλλά ωστόσο ο κόσμος κινείται πιο άνετα, βγαίνει πιο εύκολα στην αγορά, έχει αυξηθεί και αναμένουμε και περαιτέρω αύξηση με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων που δημιουργεί και περισσότερες ανάγκες. Άρα βαδίζουμε στο σωστό δρόμο πλέον. Ελπίζω να μην ξαναέρθουν αυτοί οι περιορισμοί γιατί ήταν αχρίαστοι και δημιουργήσαν πολλά προβλήματα στην αγορά.